Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας έχω θεματάρα απόψε, σας έχω βλογκάρα απόψε, είμαι ενθουσιασμένη απόψε. Γενικώς, από τη στιγμή που ήρθα από την Αθήνα και πριν έρθω από την Παρασκευή το βράδυ, νιώθω μια ευφορία. Και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί σε αυτή την ευφορία συνδράματε όλοι. Και όσοι ήσασταν ζωντανά στο Public Hall στην Αθήνα την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, όσοι παρακολουθήσατε μέσω live streaming, είστε πάρα πολύ, και όσοι μου δείχνετε και μου δίνετε την αγάπη σας με πολλούς πολλούς τρόπους. Η φίλη που έστειλε το email έβαλε τίτλο «Ένα μεγάλο ευχαριστώ και κάποιες ιστορίες». Και εγώ έβαλα τίτλο «Ιστορίες επιτυχίας από ψυχοεκπαιδευόμενη late bloomer». Τη λέξη late bloomer την έχουμε χρησιμοποιήσει και άλλες φορές, την έκφραση late bloomer που είναι στα αγγλικά, και σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος κυριολεκτικά αργεί να ανθίσει, και αναφέρεται συνήθως στους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινούν την ερωτική τους ζωή, την προσωπική τους ζωή όσον αφορά στις ερωτικές σχέσεις πιο αργά, ή ακόμη και την επαγγελματική τους ζωή. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα, αν δεν έχετε πατήσει subscribe, εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε, γιατί έχουμε 70.000 εγγεγραμμένους, αλλά παρακολουθούν το βίντεο 120.000 τα βίντεο. Κάθε μήνα μπαίνουν στο κανάλι μας 120.000 λογαριασμοί YouTube, που σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε δεν έχετε κάνει εγγραφή. Πατήστε το κουμπί εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, και επίσης αν σας αρέσουν τα βίντεο πατήστε like για να τα βοηθήσουμε έτσι να διαδίδονται σε περισσότερο κόσμο, και μοιραστείτε τα στα κοινωνικά σας δίκτυα με τους φίλους σας, εάν πραγματικά σας αρέσουν. Λοιπόν, διαβάζω αυτό που έστειλε η φίλη. Γεια σου αγαπημένη μου Θέκλα, γεια σου φιλενάδα. Αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια που μας δίνεις, ώστε να επιβιώσουμε στον κόσμο του dating, που όπως λες και εσύ είναι για γερά στομάχια, για γερά στομάχια, για γερά νεύρα, κουντουλουμπού, κουντουλουμπού. Προχθές είχαμε έρθει με την παρέα μου στην παρουσίαση του βιβλίου σου στην Αθήνα. Είσαι φοβερή ομιλήτρια και live. Περάσαμε πολύ ωραία. Χαίρομαι που περάσατε πολύ ωραία. Αν και είχε πολύ κόσμο και δεν μπορέσαμε να σου μιλήσουμε παραπάνω, μου άρεσε πολύ που μας αγκάλιασες όλους έναν. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω, και έχω στενοχωρηθεί γιατί κάποιοι από εσάς ήρθατε και μου γράψατε ότι ντραπήκετε να έρθετε να σας αγκαλιάσω. Την επόμενη φορά δεν θέλω να συμβεί αυτό. Να έρθετε. Να έρθετε, γιατί νιώθω και εγώ πως νιώθετε και εσείς. Και πραγματικά μου έχετε δώσει τόση πολύ αγάπη. Τόση πολύ αγάπη. Δόξα τω Θεώ. Νιώθω πολύ γεμάτη. Ήθελα να σου πω ότι είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος, με ωραία ενέργεια και ένα πρότυπο για μας. Σε περιμένουμε ξανά σύντομα. Αμήν Παναία μου. Σας έχω πει, όπως σας έχω πει και στην παρουσίαση, έχω πάρει κάποιες πολύ σοβαρές αποφάσεις, τις οποίες υλοποιώ ούτως ώστε να γίνονται συχνά παρουσιάσεις, να συναντιόμαστε συχνά διαζώσεις και να αυξανόμαστε ως μια αγαπητική ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα. Γιατί όχι και κοινότητα που διαβάζει βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά. Εγώ είμαι μια κοπέλα 35 χρόνων και πριν από 2 χρόνια περίπου άνοιξα μια εφαρμογή dating, καθώς έξω το φλερτ έχει εκλείψει. Τι μου λες τώρα, σοβαρά, έξω το φλερτ έχει εκλείψει? Βεβαίως έχει εκλείψει το φλερτ. Και έξω να σε δει, μέσω εφαρμογές γνωριμιών ή μέσω κοινωνικών δικτύων, μέσω social media θα σου μιλήσει, δεν θα σου μιλήσει live. Για να σου κάνω μια σύντομη περίληψη, από τα 20 μου μέχρι τα 30 ζούσα πλατωνικά τον έρωτα και ήμουν θύμα του limerance, όπως έμαθα από εσένα ότι λέγεται. Limerance είναι μια λέξη που έχουμε εισάγει πρόσφατα στο λεξιλόγιο μας, που σημαίνει ερωτικός ρομαντικός μυρικασμός, και που όπως είδαμε στην παρουσίαση στην Αθήνα, τώρα που μου δόθηκε ευκαιρία να ξαναδιαβάσω κι εγώ το βιβλίο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», είχαμε μιλήσει γι' αυτό από τότε, και είχαμε μιλήσει για τους ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι με τον έρωτα και όχι με το πρόσωπο. Μετά που έκανα την εφαρμογή και άρχισα να βγαίνω με κόσμο, δεν το έχω ξαναπάθει ευτυχώς. Μπράβο! Γι' αυτό σας λέω να μπαίνετε στις εφαρμογές, γιατί στις εφαρμογές είναι πολύ ρεαλιστικά τα πράγματα.
γνωρίζετε περισσότερους ανθρώπους, συνομιλείτε με περισσότερους ανθρώπους, γνωρίζουμε περισσότερους ανθρώπους, και εγώ μπαίνω, είπα με κατά καιρούς, γνωρίζουμε περισσότερους ανθρώπους, συνομιλούμε περισσότερους ανθρώπους και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ο ένας και μοναδικός αυτός που ήταν στη στάση, ή ο ένας και μοναδικός αυτός που είναι στην τάξη μας στο πανεπιστήμιο ή στη δουλειά μας, που μπορεί να είναι συμβατός σύντροφος για έρωτα και ερωτική σχέση και ερωτική αγάπη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και θα επιλέξουμε τον καταλληλότερο για μας, που ας ελπίσουμε ότι θα μας επιλέξει και αυτός ή αυτή. Αυτά τα 2 χρόνια έχω βγει με πολύ κόσμο και για να μοιραστώ μαζί σου κάτι πολύ προσωπικό, πέρσι είχα την πρώτη μου σεξουαλική επαφή και όλα πάνε καλά σε αυτό το κομμάτι. Μπράβο αγάπη μου, χαίρομαι για σένα. Ήταν κάτι που με άγχωνε πολύ, δηλαδή το ότι το είχα καθυστερήσει τόσο. Βρε, πόσες φορές σας έχω πει ότι δεν έχει ηλικία. Δεν έχει ηλικία προς τα πάνω, προς τα κάτω έχει. Προς τα πάνω δεν έχει. Ενώ ότι δεν μιλάμε για να κάνει ένα παιδί σεξ ή να κάνει ένας προέφηβος σεξ, αλλά δεν υπάρχει ηλικία μέχρι τα 20, μέχρι τα 25, μέχρι τα 30, μέχρι τα 35, μέχρι τα 40 που θα κάνει κάποιο σεξ. Μπορεί να ξεκινήσει κάποιο σε οποιαδήποτε βάση της ζωής του και να το απολαμβάνει μια χαρά. Μπράβο φιλενάδα, μπράβο φιλενάδα. Ήταν κάτι που με άγχωνε πολύ, δηλαδή το ότι είχα καθυστερήσει τόσο, αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε και χαίρομαι ίσως που το καθυστέρησα. Μην λες που το καθυστέρησες, που το ξεκίνησες τότε που το ξεκίνησες να λες. Γιατί άμα χρησιμοποιήσεις το ρήμα το καθυστέρησες, σαν να και εννοείς ότι το φυσιολογικό ήταν να ξεκινήσεις πιο νωρίς και το καθυστέρησες. Ξεκίνησες όταν ήσουν έτοιμη. Ξεκίνησες όταν ήταν οι κατάλληλες συνθήκες. Ξεκίνησες όταν ξεκίνησες. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς. Καθώς ήμουν πιο όρημη να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, ακόμα δεν έχω καταφέρει να κάνω σχέση. Είδετε η κοπέλα οριμότητα? Είδετε? Παραδέχεται και λέει ότι μέχρι τα 34 μου δεν είχα κάνει σεξ. Έβγανα εφαρμογή γνωριμιών στα 33 μου, εδώ και 2 χρόνια. Έχω βγει με αρκετό κόσμο. Πέρσι έκανα για πρώτη φορά σεξ. Τα κατάφερα σε αυτό το κομμάτι. Δεν κατάφερα όμως να κάνω σχέση. Δεν έγινε εφικτό να κάνεις σχέση. Όχι δεν κατάφερες, γιατί δεν είχε κάνει μόνο με σένα. It takes two to tango. Χρειάζονται 2 για να χορέψουν ταγκό. Και μπράβο σου, και μπράβο σου, που ενώ παλιότερα είσαι θύμα του limerence, τώρα έκανες σεξ, δεν προέκυψε σχέση και παρόλα αυτά δεν κόλλησες. Μπράβο κόρη, μπράβο κόρη, είμαι πολύ περήφανη για σένα. Οι γνωριμίες κρατάνε 1-2 μήνες το πολύ. Θέλω παρακάτω να μοιραστώ κάποιες ιστορίες μαζί σου για να δεις πόσο έχεις βοηθήσει. Για να δω πόσο έχεις εξελιχθεί. Το καλοκαίρι είχα γνωρίσει ένα αγόρι, ας τον πούμε γάμα, ο οποίος στο πρώτο ραντεβού μου είπε ότι ψάχνει για κάτι συντροφικό και χάρηκα κι εγώ, γιατί μου μιλούσε για αποκλειστικότητα και ότι θέλει η κοπέλα του να είναι και η καλύτερη του φίλη και τέτοια. Βγήκαμε 2 ραντεβού, λίγες μέρες πριν τις διακοπές μου. Περάσαμε πολύ ωραία σε όλους τους τομείς και ήμασταν κάπως ενθουσιασμένοι. Στις διακοπές είχαμε αραιή επικοινωνία. Και όταν γύρισα συνεχίσαμε να βγαίνουμε και να περνάμε πολύ ωραία στα ραντεβού, υπήρχε επικοινωνία και έλξη. Αλλά με ενοχλούσε που μου έστελνε μόνο για να βγούμε και ενδιάμεσα χανόταν. Έδρασα λοιπόν γρήγορα χάρη στη ψυχοεκπαίδευση και τον ρώτησα από κοντά, μπράβο, μπράβο, σε ραντεβού το ρώτησες, μπράβο, μπράβο, καλή επιλογή. Αν ο άλλος δεν στέλνει ενδιάμεσα και βρίσκεστε μόνο στο ραντεβού θα του το πεις. Και το ρώτησα από κοντά τι γίνεται και γιατί δεν μιλάμε πολύ. Έπιασα λαβράκι, άμπου δεν θα έπιανες. Μου λέει και εγώ το σκέφτομαι ότι δεν μιλάμε ενδιάμεσα, αλλά επίσης σκέφτομαι ότι έχω πολλά τρεχάματα με δουλειά και μεταπτυχιακό και άγχος και δεν ξέρω εάν όντως θα μπορώ να υποστηρίξω μια σχέση και να σου δώσω αυτά που θέλεις. Από εκεί παγκάλι, δεν του πες. Έπαθα σοκ, στενοχωρήθηκα, με το δίκιο σου. Γιατί άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Είπαμε ότι κοιτάμε και τα 2, και τα λόγια και τις πράξεις. Και έχω πει πολλές φορές ότι οι άνδρες αυτό που λένε το εννοούν. Αν ένας άνδρας λέει θεωρητικά και έτσι χωρίς να λέει εμείς οι δυο θέλουμε να έχουμε, εμείς οι δυο θέλω να έχουμε μια τέτοια σχέση, εγώ γενικά θέλω να έχω μια τέτοια σχέση, δεν σημαίνει πως το λέει για σένα. Δεν σημαίνει ότι δεσμεύεται και ότι λέει ξεκάθαρα ότι εγώ θέλω μαζί σου αυτού του είδους τη σχέση. Περιγράφει κάτι ιδανικό που έχει στο μυαλό του, ίσως και για να σου κάνει love bombing.
Ενώ αν ρωτάς ξεκάθαρα και ξεκούτσουλα που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, που σημαίνει ξεκάθαρα, αν ρωτάς ξεκάθαρα τι γίνεται με εμάς, εκεί θα πάρεις απαντήσεις. Μα καλά, του λέω, δεν είπες ότι θέλεις κάτι συντροφικό? Λέει, ιδανικά ναι και περνά ωραία μαζί σου, είσαι ωραία τύπισσα, είδες, ιδανικά, φαντασιακά. Αλλά στην πράξη βλέπω ότι δεν μου βγαίνει αυτή την περίοδο. Θέλω κάτι πιο χαλαρό γιατί έχω πολλά στο μυαλό μου. Ναι, δικαίωμα του να θέλει κάτι πιο χαλαρό, αλλά πούλησε το παραμύθι, άφησε να εννοηθεί ότι θέλει κάτι πιο ρομαντικό για να του δοθείς με πάθος και να περάσει καλά στο σεξουαλικό κομμάτι. Του είπα και εγώ, καλό είναι πάντως να ξέρουμε τι ψάχνουμε και να το μεταφέρουμε και στον άλλον ξεκάθαρα. Και με συνοπτικές διαδικασίες το λήξαμε πολιτισμένα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σκέφτομαι λοιπόν, Θέκλα μου, ότι μπορεί να απογοητεύτηκα. Αλλά παράλληλα, πόσο χρόνο ταλαιπωρίας γλίτωσα κάνοντας αυτή τη συζήτηση που παλιά δεν θα είχα τα κότσια να την κάνω προκειμένου να κρατήσω τον άλλον. TESPA, που σημαίνει τέλος πάντων, no hard feelings at the end of the day, δεν υπάρχουν σκληρά συναισθήματα στο τέλος της ημέρας με το αγόρι αυτό, μου έστειλε και χρόνια πολλά για τα γενέθλια μου πριν λίγες μέρες και θα σου στέλνει για χρόνια. Αλλά να ξέρεις ότι αυτός που έχει λειτουργήσει έτσι, έτσι θα λειτουργήσει και στο μέλλον μαζί σου. Εντάξει, μην ξαναπέσεις στην παγίδα αυτού του συγκεκριμένου. Και το γεγονός ότι σου στέλνει χρόνια πολλά στα γενέθλια σου και αυτά είναι για να σε κρατάει εκεί πέρα σαν μια επιλογή. Σαν μια, πώς το λένε ρε παιδιά, να έχουμε ρεζέρβες. Σαν μια ρεζέρβα. Θες να είσαι σπέρ, σαν το Χάρι που γράψε και βιβλία? Όχι, δεν θες. Εγώ δεν θα το απαντούσα καν στο χρόνια πολλά, σοβαρά. Δεν θα το απαντούσα καν. Όχι γιατί από θυμό, αλλά για να του κόψω και αυτή την πρόσβαση σε μένα. Από τη στιγμή, φίλε μου, που έπαιξες με τα αισθήματά μου, από τη στιγμή που μου πουλούσες ιστορίες με αγρίους και δεν ήσουν ξεκάθαρος, δεν θέλω να έχεις πρόσβαση σε μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω να είμαι στην ατζέντα σου. Να τους κάνετε να μην σας ξαναστέλνουν. Να πηγαίνετε no contact όταν έχουν παίξει με τα αισθήματά σας. Δεν λέω να κρατάτε κακία, αλλά όχι ρε φίλε, έπαιξες με τα αισθήματά μου, δεν έχεις πλέον καμία απολύτως πρόσβαση σε μένα. Δεν έχεις. Δεν έχεις, δεν έχεις. Και όπως είπες και εσύ, no hard feelings. Δεν κρατάμε κακία, απλώς προστατευόμαστε. Μετά από λίγους μήνες γνώρισα ένα άλλο αγόρι, τον Α. Και αυτός αντίστοιχα έψαχνε για σχέση και μάλιστα σοβαρή. Οπότε πάλι χάρηκα και λέω, ωραία, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε λοιπόν να βγαίνουμε, αλλά πολλά πράγματα που έλεγε δεν μου άρεσαν. Αντιλήφθηκα ότι αυτός έψαχνε μια γυναίκα να την έχει στο σπίτι του να κάνει τις δουλειές. Α, αυτοί θέλουν σοβαρή σχέση βεβαίως, γιατί είναι πολύ σοβαρό να βρεις in the house, να έχεις μέσα στο σπίτι και καθαρίστρια και δωρεάν ερωμένη πολυτελείας και πολύ σοβαρό πράγμα, αλλά θέλουν σοβαρή σχέση και σοβαρή δέσμευση να μην χάσουν μια γυναίκα που θα τη χρησιμοποιήσουν έτσι. Αντιλήφθηκα ότι αυτός έψαχνε μια γυναίκα να την έχει στο σπίτι, να του κάνει τις δουλειές, να του κάνει και κανένα δυο παιδιά και αυτός να είναι άρχοντας. Εγώ με μια κοπέλα αρκετά δραστήρια, έχω τη δουλειά μου και παράλληλα μου αρέσει να βγαίνω και να κάνω διάφορα πράγματα, σινεμά, θέατρο κτλ. Έχεις τα χόμπι σου, είσαι ο εαυτός σου, έχεις την παρέα σου. Για να καταλάβεις θα σου περιγράψω ένα διάλογο που είχαμε. Κάποια στιγμή του ανέφερα ότι φέρνω μια γυναίκα στο σπίτι να κάνει την καθαριότητα. Όταν το άκουσε δεν του άρεσε και μου είπε, γιατί δεν τα κάνεις εσύ? Του λέω, δεν προλαβαίνω. Μου λέει τότε, μην πηγαίνεις γυμναστική. If you can afford it, αν έχεις τα χρήματα για να φέρνεις γυναίκα να σου κάνει την καθαριότητα, πολύ καλά κάνεις. Εγώ έχω τεράστιο πρόβλημα γιατί δεν έρχεται καμία εδώ στο χωριό να μου καθαρίσει και αναγκάζομαι να τα καθαρίσω μόνη μου και σπαταλώ πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσα να φτιάχνω βίντεο εκείνη την ώρα, θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, αλλά έχω παρακαλέσει και δεν έρχεται καμία. Και αναγκάζομαι να τα κάνω μόνη μου. Δεν είναι κακό πράγμα μια γυναίκα εργαζόμενη να πληρώνει μια κυρία ή ένα κύριο ή ένα συνεργείο καθαρισμού να κάνει την καθαριότητα στο σπίτι. Άκου τι σου είπε, να μην πηγαίνεις γυμναστήριο για να κάνεις δουλειές. Κατάλαβες, δούλα θα θέλει να σε έχει και κυρά εντός τεραστίων εισαγωγικών. Εγώ φρίκαρα. Αυτό σταδιακά όλα θα μου τα έκοβε. Όλα. Καταλαβαίνεις το concept, φαντάζομαι. Καταλαβαίνω. Άντρας παλαιάνσκοπης, άντρας πατριαρχικός. Εγώ ονειρεύομαι να είμαι σε μια σχέση όπου ένας θα παρακινεί τον άλλον να κάνει αυτά που του αρέσουν.
Επίσης μου έλεγε ότι στη δουλειά του οι κοπέλες τον φλερτάρουν για να τους κάνει καλύτερη τιμή και ελπίζει να μην έχω θέμα με αυτό, που από ό,τι κατάλαβα έχει θέμα η πρώην του με αυτό. Σε προετοίμαζε ότι θα σε απατούσε κιόλας. Σε προετοίμαζε κιόλας ότι θα σε απατούσε κιόλας. Τι ωραίος άντρας, τι σπουδαίος. Θέλει σοβαρή σχέση. Είναι άντρας για σοβαρή σχέση. Κάτι θα ήξερε η κοπέλα. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν όταν κατάλαβε ότι στις δουλειές του δεν είναι πολύ ειλικρινής και κοροϊδεύει κόσμο προκειμένου να υποφεληθεί οικονομικά, γιατί όπως είπε είχε περάσει δύσκολα χρόνια οικονομικά όταν ήταν μικρός, καρανάρκησος, με αίσθημα δικαιωματισμού. Εγώ πέρασα δύσκολα χρόνια όταν ήμουν μικρός, αλλά θα κλέβω τώρα τον κόσμο στις δουλειές και δεν θα νιώθω ενοχές, γιατί εγώ πέρασα δύσκολα χρόνια όταν ήμουν μικρός. Εκεί σκέφτηκα ότι πού ξέρω εγώ εάν θα είναι ειλικρινής και στις σχέσεις του. Σίγουρα δεν θα είναι ειλικρινής στις σχέσεις του. Εγώ θέλω έναν ειλικρινή άνθρωπο δίπλα μου. Στο σημείο αυτό θα πω ξεκάθαρα, Θέκλα μου, εάν δεν είχαμε σεξουαλική χημεία θα το είχα λήξει πολύ νωρίτερα, αλλά ήταν ωραίο το σεξ και ήθελα να το ζήσω. Και πολύ καλά έκανες και έζησες και χαλάλι σου. Μπράβο, καλά έκανες. Καλά έκανες. Κατά τα άλλα με εκνεύριζε με τις απόψεις του κάθε φορά. Οπότε με τα πολλά και τα λίγα δεν άντεξα πάνω από 1,5 μήνα και του είπα ότι θέλω να το λήξουμε γιατί δεν ταιριάζουμε και μου είπε οκ, okay, ό,τι θες και να ξέρεις ότι θα μπορούσα να προσποιηθώ διάφορα προκειμένου να ταιριάξουμε, αλλά δεν το έκανα. Δηλαδή συγγνώμη, ήθελε να του πω και ευχαριστώ που ήταν ειλικρινής. Τι να πω, έλα να σου πω, ήταν κάτι καλό που ήταν ειλικρινής. Πρέπει να του πεις ευχαριστώ. Εγώ λέω σε τέτοιους τύπους, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν ειλικρινής. Σε ευχαριστώ, το εκτιμώ, το σέβομαι. Του είπα εν τέλει και ευχαριστώ και τον αποχαιρέτησα. Αφού ήταν καλό το σεξ, καλά έκανες που του μπεσκούρε ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους. Αν είναι καλό το σεξ, γιατί δεν μου πούμε ευχαριστώ. Ξέρεις πόσο σπανίζει το καλό σεξ της μέρας μας. Έχουμε κάνει και βίντεο για το θέμα. Και εδώ λοιπόν νομίζω ότι με βοήθησε ψυχοεκπαίδευση ώστε να δω κάποιες συμπεριφορές εξ αρχής και να μην το προχωρήσω προκειμένου να δεσμευτώ. Μπράβο, κούκλα μου, μπράβο. Και τέλος θα περιγράψω την ιστορία που είχα την περασμένη εβδομάδα. Γνώρισα ένα γόρι πάλι από την εφαρμογή. Από τους πρώτους διαλόγους φάνηκε ότι έχουμε χημεία. Το ρώτησα τι ψάχνει, μου είπε ιδανικά κάτι σταθερό, αλλά θέλει χτίσιμο αυτό και μου λέει να πάμε για, ποτό. Και μου λέει τι θα έλεγες να βάλουμε το πρώτο του βλάκι και να πάμε για ποτό. Α, είναι και ποιητικός ο τύπος. Του είπα ναι, μου φάνηκε πολύ ωραίο αυτό που είπε. Ναι, ήταν ωραίο αυτό που είπε. Βγήκαμε λοιπόν και περάσαμε πολύ ευχάριστα, νιώσα χημεία και έλξη. Και ήταν Κυριακή όταν βγήκαμε. Μου λέει και αυτός ότι πέρασε πολύ ωραία και αν θέλω να ξαναβγούμε, οπότε κανονίσαμε την Τετάρτη πάλι. Την Τετάρτη το πρωί του έστειλα ένα μήνυμα και μου απάντησε μετά από πολλές ώρες συγγνώμη για την καθυστέρηση και ότι θα μου εξηγούσε από κοντά τι έγινε. Βρισκόμαστε λοιπόν και το πρώτο πράγμα που μου λέει είναι ότι ο αδερφός του έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα και ότι εκείνη την ημέρα δέχτηκε πρώτη φορά να πάει σε ψυχίατρο, οπότε είχε τρεχάματα όλη τη μέρα. Θαυμαστικό. Ναι. Ας το θεωρήσουμε ότι είχε συμβεί όντως αυτό. Θα μπορούσε να σου απαντήσει το μήνυμα. Αλλά μου λέει θέλω τώρα να ξεχάσω και ας αλλάξουμε θέμα. Οπότε πιάσαμε άλλες κουβέντες. Ένιωθα μια σκοτεινιά στη διάθεσή του, αλλά προσπαθούσε να το αλλάξει και περάσαμε ωραία. Στο τέλος της βραδιάς μου είπε να κάναμε μια βόλτα, να περπατήσουμε και σε κάποια φάση μου είπε ότι του αρέσω πολύ και φιληθήκαμε. Όλα ωραία, όλα καλά. Έδειχνε ενθουσιασμένος και είπε να πάμε σπίτι του, αλλά αρνήθηκα. Καλά έκανες και αρνήθηκες, εφόσον ήδη είχες δει κόκκινες σημαίες. Και είπαμε άλλη φορά. Με ρώτησε αν θες να ξαναβγούμε και του είπα ναι, εάν θες και εσύ και με του λέω ναι, εάν θες και εσύ και με ξαναφίλησε για να το αποδείξει. Μετά πιάσαμε κουβέντα για τους γονείς μας και μου είπε ότι είχε χάσει τη μητέρα του όταν ήταν μικρός και μιλήσαμε για αυτό το θέμα. Μου φάνηκε πολύ θετικό που μου εμπιστεύτηκε κάτι τόσο προσωπικό πάλι. Να ξέρεις όμως ότι οι ευάλωτοι ναρκισσιστές, οι κρυφονάρκισσοι, εμπιστηρεύονται κάτι τέτοια προσωπικά, ούτως ώστε να τα δικαιολογήσουν στην πορεία και σαν το λόγο για τον οποίο κάνουν μαλακίες και κακοφέρονται. Τέσπα, με πήγε στο αμάξι, μιλήσαμε για το αν έφτασα και ότι περάσαμε ωραία. Την άλλη μέρα άφαντος, του έστειλα εγώ και η επικοινωνία ήταν αραιή, ώσπου το τελευταίο μου μήνυμα δεν το είχε ανοίξει εδώ και 2 μέρες. Κοινός ghosting. Έχω πάθει ένα σοκ. Φαινόταν πολύ ενθουσιασμένος και είχα ενθουσιαστεί κι εγώ. Ένιωσα ότι βρήκα κάποιον που ταιριάζουμε πολύ και είναι αυτό που θέλω. Τώρα να ρωτιέμαι, αυτό είναι ψυχοπαθολογική έλξη, καρφωτή.
Καρφωτή ψυχοπαθολογική έλεξη αυτό. Καρφωτή. Καρφωτή. Πώς ένιωσα τόσο ενθουσιασμό στην αρχή? Ένιωσες επειδή ήρθε στο ραντεβού, μετά, στο δεύτερο ραντεβού, μετά που είχε καθυστερήσει να σου απαντήσει τα μηνύματα και σου είπε μια δακρύβρεχτη λυπητηρή ιστορία της γονιοποίησης του. Επειδή μου ανέφερε, μήπως παρέβλεψα κάποια σημάδια. Επειδή μου ανέφερε ότι είχε περάσει περίοδους που δεν έβγαινε από το σπίτι και είχε επνίες, αλλά δεν έδωσα βάση επειδή από καντά φαινόταν πολύ χαλούμενος. Από την άλλη, μήπως είμαι σκληρή με τον εαυτό μου? Πώς θα μπορούσα να ξέρω αν ο άλλος θα έκανε γκόστινγκ? Μάνα μου, ήταν ξεκάθαρο ότι θα έκανε γκόστινγκ. Άνθρωπος που θα βγαίνατε το βράδυ για δεύτερο ραντεβού και σου στείλες μήνυμα από το πρωί και κάνει ώρες να σου απαντήσει και σου είπε θα σου εξηγήσω στο ραντεβού, ήταν ξεκάθαρο πως θα έκανε γκόστινγκ μετά. Εγώ θα του έλεγα δεν θα υπάρξει ραντεβού. Αντίο. Δεν θέλω να ακούσω την ιστορία σου. Γιατί κάποιος όταν πραγματικά θέλει και όταν πραγματικά γουστάρει να κάνει σχέση και δεν θέλει να χάσει έναν άνθρωπο, θα απαντήσει το γαμημένο το μήνυμα. Πόσο σου παίρνει να γράψεις συγγνώμη Μαρία, για παράδειγμα, έτυχε κάτι έκτακτο, θα σου απαντήσω το μήνυμά σου στις 7 και στις 7 να σου απαντήσει, έστω και θα βρεθείτε 7.30. Αλλού αυτά. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σου, Θέκλα μου, και ελπίζω να μην σε κούρασα. Α, και κάτι τελευταίο. Τα τελευταία σου βίντεο για το σεξ μου φάνηκα φοβερά. Θεωρώ πολύ μεγάλο βήμα εκ μέρους σου να βγεις και να μιλήσεις ανοιχτά γι' αυτό, γιατί ειδικά στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω στη σεξουαλική παιδεία. Ευχαριστούμε και όλα και πάλι. Και υπάρχει και update που λέει: φίλοι, σου στέλνω μετά από 2 μέρες, σου στέλνω ένα update για την τελευταία ιστορία. Τελικά μου έστειλε το εξής μήνυμα. Σου συνάπτω πιο κάτω το διάλογό μας. Πρέπει να το βρούμε αυτό. Πρέπει να το βρούμε, να το διαβάσουμε το screenshot που μας είχε στείλει η κοπέλα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Περίπτερα, βουλιάζει στα πάει βαθιά νερά. Το τελευταίο μου το πλοίο. Είμαι και παράφανη, το καταλάβατε αυτό, ε. Πού είναι το βρε? Πού είναι το. Όνομα. Μάλιστα. Θα το βρω τώρα. Λοιπόν, βρήκα το screenshot. Γεια σου, Μαρία. Δεν είναι η Μαρία που τη λένε. Συγγνώμη που απαντάω τώρα μετά από 2 μέρες, αλλά τα πράγματα σχετικά με το θέμα που σου έλεγα, δηλαδή με τον αδερφό του που πήγε στο ψυχίατρο κλπ, έχουν γίνει λίγο έντονα και είμαι κάπως τα χαμένα. Ξέρω ότι δεν είναι καλή δικαιολογία αυτό. Ό,τι και να πεις έχεις δίκαιο, ας πούμε ότι το timing δεν ήταν καλό. Συγγνώμη για όλα. Okay, του λέει, ναι. Προφανώς δεν μ' αρέσει να μ' απαντάνε 2 μέρες μετά, αλλά okay, εάν έτσι έχουν τα πράγματα, δεν θα μπω στη διαδικασία να πω κάτι παραπάνω. Εύχομαι να σου πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω μήπως ήταν σκληρή η απάντηση μου. Όχι, η απάντηση σου ήταν υπερβολικά soft, υπερβολικά μαλακτή, μαλακή. Τα συμπεράσματα δικά σου, Θέκλα μου. Επίσης, ελπίζω να μην έχεις θέμα που σου μιλάω στον Ενίκο, αλλά αισθάνομαι ότι είσαι κοντά μας. Φιλικά, καλά κάνεις και μου μιλάς στον Ενίκο. Και εγώ, πόσο χρόνια σε περνάω, 12, δεν είναι πολλά. Της απαντάω, η απάντηση σου ήταν και εξαιρετικά ευγενική. Και εξαιρετικά ευγενική. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για τη φίλη μας, η οποία, αν και late bloomer, αν και έχει αργήσει να ξεκινήσει την ερωτική σεξουαλική της ζωή, τα καταφέρνει περίφημα και έχει πιάσει το νόημα. Και από τη στιγμή που η ίδια ισχυρίζεται πως αυτό το νόημα το έχει πιάσει μέσα από το κανάλι, χαίρομαι διπλά και τριπλά που το κανάλι μας μπορεί να είναι χρήσιμο για νέους ανθρώπους και για μεγαλύτερους ανθρώπους, ούτως ώστε να βρουν κάποια καθοδήγηση στα θέματα του φλερτ και του dating και των ερωτικών σχέσεων, που όντως στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν έχουμε την ανάλογη ψυχοσυναισθηματική και ψυχοσεξουαλική παιδεία. Λοιπόν, ο τύπος αυτός, ο τελευταίος, δεν ξέρω τι και πώς, σίγουρα είναι γονιοποιημένο παιδί, δηλαδή έχει αναλάβει ρόλο πατέρα για τον αδερφό του, και σίγουρα βάζει τον αδερφό του και τον πατρικό του ρόλο που έχει αναλάβει για τον αδερφό του πάνω από τον ίδιο του τον εαυτό. Και όταν γνωρίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γονιοποιημένο παιδί ή συνεξαρτώμενος, δεν πρόκειται να σε βάλει και σένα πάνω από τον εαυτό του, σε βάζει δίπλα με τον εαυτό του. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη ψυχής
να πάρει τη δικιά του ζωή στα χέρια του και να πει ναι, μπορεί να πέθανε η μάνα μου, μπορεί ο αδερφός μου να έχει μόνο εμένα. Ναι, θα σταθώ στον αδερφό μου, αλλά δεν θα αφήσω αυτό να με... Κοιτά τώρα το κραγιό μου, το έχω... αλλά δεν θα αφήσω αυτό το πράγμα να με καταβάλει, δεν θα αφήσω αυτό να με ρουφήξει, θα ζήσω κι εγώ τη ζωή μου με τον ίδιο τρόπο που λέμε σε γονείς που έχουν παιδιά μικρά να μην παραμελούν τον εαυτό τους, τη φροντίδα του εαυτού τους και την ερωτική τους σχέση μεταξύ τους ή την ερωτική σχέση που ίσως έχουμε ένα άλλο άνθρωπο αν είναι μονογονείς. Με τον ίδιο τρόπο και ένα γονιοποιημένο παιδί το οποίο έχει αναλάβει ρόλο πατέρα ή μητέρας για τον αδερφό του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι σωστός σύντροφος επειδή δεν είναι σωστός προς τον εαυτό του. Τους ανθρώπους που γνωρίζουμε στις ερωτικές μας σχέσεις τους συμπεριφερόμαστε αναλόγως με τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Και ας δούμε και λίγο και πώς ένας νάρκισσος δεν συμπεριφέρεται καλά σε κάποιον που γνωρίζει. Ο νάρκισσος, παρόλο που θεωρούμε ότι αγαπά υπερβολικά τον εαυτό του, στην ουσία μισεί τον εαυτό του, μισεί παντελώς τον εαυτό του και αποφεύγει τον εαυτό του πάση θυσία. Αποφεύγει τα συναισθήματα του πάση θυσία. Αποφεύγει να διαχειριστεί τους εσωτερικούς του δαίμονες. Οπότε με τον ίδιο τρόπο ο νάρκισσος, όταν θα δημιουργήσει μια ερωτική σχέση ο άνθρωπος με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, θα αποφεύγει πάση θυσία, την πραγματική οικειότητα με τον άνθρωπο που θα συναντήσει, θα αποφεύγει πάση θυσία να συνδεθεί ουσιαστικά με τον άνθρωπο που θα συναντήσει και θα χρησιμοποιεί τον άνθρωπο που θα συναντήσει όπως ακριβώς χρησιμοποιεί τον εαυτό του ως ένα αντικείμενο. Ούτε οι νάρκισσοι αγαπάνε τον εαυτό τους, ούτε οι συνεξαρτώμενοι αγαπάμε τον εαυτό μας. Άρα, οποιοδήποτε άνδρας ή γυναίκα δεν έχει πάρει τα ενία της ζωής του στα χέρια του, δεν έχει καταπολεμήσει τα ζητήματα του, δεν έχει καταπολεμήσει τους εσωτερικούς του δαίμονες, δεν τους έχει δαμάσει, δεν έχει φτιάξει μια υγιή σχέση με τον εαυτό του, δεν μπορεί να φτιάξει υγιή σχέση με κανέναν γκόμενο, με καμιά γκόμενα. Σχέση μπορεί να φτιάξει ναι, προβληματική δε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την κοπέλα. Χαίρομαι εξαιρετικά για την κοπέλα η οποία έχει ξεκινήσει να ζει τη ζωή της και δεν κολλάει σε κοινωνικά στερεότυπα, σε προκαταλήψεις και σε τρόπους σκέψης που το κανάλι μας μεταξύ άλλων προσπαθεί να καταπολεμήσει. Και εδώ... Στο τέλος αυτού του βίντεο θα απαντήσω ένα ερώτημα το οποίο ήταν κάτω από το βίντεο, ας μιλήσουμε ανοιχτά για το σεξ και μια διαφορετική προσέγγιση στις ερωτικές σχέσεις. Γράφει μια κοπέλα. Θέκλα, θα ήθελα να ρωτήσω για αυτό που ακούω συνεχώς και δεν ξέρω τελικά τι ισχύει. Λένε όλη την ώρα, λένε. Δεν λέει ποιοι λένε, η pop κουλτούρα, οι άνδρες, οι συγγενείς, δεν ξέρω ποιοι. Λένε όλη την ώρα μια γυναίκα που έχει πάει με πολλούς άνδρες είναι φθηνή. Γιατί δίνει το σώμα της και ένας άντρας που έχει πάει με πολλές γυναίκες είναι μάγκας γιατί μέσα από αυτό δείχνει την αξία του. Λένε. Παίζει ρόλο αν έχεις πάει με πολλούς άντρες αν είσαι σοβαρή ή όχι. 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 Κατηγορηματικά όχι. Όχι και πάλι όχι. Αφού και οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν ανάγκη από σεξ, γιατί αν μια γυναίκα εφόσον δεν βρίσκεται σε σχέση αναζητά το περιστασιακό σεξ να είναι κακό. Επίσης δεν ξέρω τι εννοούν όταν λένε πολλούς άντρες. Ποτέ δεν έχουν πει αριθμό. Όχι εκεί που λένε και αριθμό. Το βίντεο ήταν πολύ ωραίο. Άκουσα πράγματα για πρώτη φορά. Ευχαριστώ. Πόσοι άντρες είναι πολλοί? Πόσοι άντρες είναι πολλοί? Πόσοι άντρες είναι πολλοί? Με βάση την κουλτούρα μας, με βάση τις απόψεις που έχουμε γύρω από τις σχέσεις, με βάση την νοοτροπία μας, με βάση τον πολιτισμό μας, που θεωρούμε την μονογαμική σχέση ως την ιδανική μορφή ερωτικής σχέσης, αν έχεις παραπάνω από έναν άνδρες κάθε φορά, είναι πολύ. Αν έχεις έλθει σε ερωτική σεξουαλική επαφή με οποιοδήποτε αριθμό ανδρών,
είτε 2, είτε 3, είτε 5, είτε 10, είτε 500, είτε 800, δεν έχει καμία απολύτως σημασία για το αν είσαι σοβαρός άνθρωπος ή όχι, αν είσαι ψυχοσυναισθηματικά όριμος άνθρωπος ή όχι, σημασία έχει πώς διαχειρίζεσαι αυτά που σου συμβαίνουν και για ποιο λόγο έτυχε να έχεις είτε έναν αριθμό που μπορεί σε κάποιους να φαντάζει μεγάλος, είτε έναν αριθμό που σε κάποιους να φαντάζει μικρός. Καταρχάς, θεωρώ ότι μια γυναίκα που εκτιμά και σέβεται τον εαυτό της δεν καταγράφει με πόσους άνδρες ή με πόσες γυναίκες έχει κοιμηθεί. Και επίσης ένας άνδρας που αγαπά και σέβεται τον εαυτό του δεν καταγράφει με πόσους άνδρες ή πόσες γυναίκες έχει κοιμηθεί. Είναι εντελώς απαξιωτικό για τον ίδιο μας τον εαυτό, για το φίλο μας και για τους ερωτικούς μας συντρόφους να κάνουμε καταγραφή αριθμού. Απαξιωτικό εντελώς. Οι άνθρωποι δεν είναι νούμερα. Οι άνθρωποι έχουν και ψυχή, έχουν και σώμα, έχουν και μυαλό και οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας έρχονται για κάποιο λόγο. Και δικό τους λόγο και δικό μας λόγο. Και πνευματικό θέλω να πιστεύω. Όχι. Υπάρχουν γυναίκες που όλη τους τη ζωή μπορεί να έχουν κάνει σεξ με κανέναν άντρα ή μόνο έναν άντρα. Και αυτόν που έχουν παντρευτεί κιόλας. Και να χαρακτηρίζονται από πλήρη έλλειψη ψυχοσυναισθηματικής ωριμότητας, πνευματικότητας και σοβαρότητας. Και μπορεί να υπάρχουν γυναίκες οι οποίες να έχουν πάει με άντρες που να έχουν διψήφιο ή τριψήφιο αριθμό οι άντρες που έχουν πάει. Είπαμε, δεν μετράμε. Λέμε με πάρα πολλούς, με πάρα πολλούς, πάρα πολλούς. Με χίλιους. Τι είχε πει ο Σπαλιάρας, ότι είχε πάει με 4.000 γυναίκες, έχουν πάει με 4.000 άντρες. Πώς ήχουν. Είναι φανταστικό το νούμερο και εκεί και εδώ. Λοιπόν. Που να έχουν πάει με χιλιάδες και να είναι πνευματικοί άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι να έχουν χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες τους για να καλυτερεύσουν τον εαυτό τους, το πνεύμα τους και την ψυχή τους. Η σοβαρότητα ενός ανθρώπου δεν κρίνεται στο σεξουαλικό του ιστορικό. Δεν κρίνεται από το αν έχει κάνει σεξ ή όχι ή με πόσους έχει κάνει σεξ ή όχι. Η σοβαρότητα ενός ανθρώπου κρίνεται από το πόση δουλειά κάνει με τον εαυτό του και πόσο πνευματικός άνθρωπος είναι. Ας σπάσουμε τα ταμπού και τα στερεότυπα επιτέλους και θα κάνουμε πολλά βίντεο για το σεξ. Θα κάνουμε, θα κάνουμε, θα κάνουμε. Μη σας πω, θα γράψω και βιβλίο. Ευχαριστώ που μου γράφετε. Καλή αρχή, έχω ξεκινήσει βιβλίο και θα γράφει και για το σεξ. Και θα γράφει και για τον ναρκισισμό. Θα τα γράφει όλα. Σας αγαπώ πολύ, κοριτσάρες μου και αγοράρες μου. Όλων των ηλικιών. Με όσους και αν έχετε πάει, με όσους και αν δεν έχετε πάει, με όσες και αν έχετε πάει, με όσες και αν δεν έχετε πάει. Σας αγαπάω όλους.